Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είπαμε από την αρχή τη εκπομπή μέρα και των ερωτευμένων. Ναι. Και ο καιρό. Και, πώς λέμε ποιο είναι ο καλύτερο για τη μέρα των ερωτευμένων, Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Αλήξη Τσίπρα. <σχε> Γεια σα, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σα. σα. Καλώ σα βρήκα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ναι. Προφανώ. Τόσο ερωτευμένο που είναι ο σταθμό μαζί μου, είπα και εγώ να τα ανταποκριθώ σήμερα. <σοφί> Είστε κι εσεί ερωτευμένο με το σταθμό. Βεβαίω. Είστε ερωτευμένο. Ο έρωτα είναι και ο Βίχα δεν κρύβονται. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό τον έρωτα ή τον Βίχα Βρίσκεται στο Σκάι μετά από 2,5 χρόνια. Ναι. Γιατί δεν ήσασταν στο Sky εδώ και δυόμιση χρόνια, στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό τη χώρα. Γιατί αυτή η επιλογή. όταν με προσκαλείτε, έρχομαι. Με προσκαλέσατε, άργησα λίγο. Η αλήθεια είναι η πρόσκληση ήταν εδώ και αρκετού μήνε, ανταποκρίθηκα. Ναι. Δεν υπήρξε κάποια επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει άλλε μην... προσκλήσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν, δεν, υπήρξε κάποια επιλογή να μην έρθω. Μια πρόσκληση ακόμα είχα, αλλά ήταν σε μια περίοδο που είχα προγραμματίσει μια άλλη τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι. Αλλά δεν υπήρξε κάποια επιλογή να μην έρθω. Ε, ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι ε, η, ο κάθε τηλεοπτικός σταθμός έχει το δικαίωμα στην άποψη. Ο δικός σας τηλεοπτικός σταθμός, γιατί δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου, θεωρώ ότι έχει έντονη άποψη, ναι. είναι δικαίωμά του. Mm -hmm. Κατά την άποψή μου θα κέρδιζε περισσότερο και ο σταθμό αν ήταν λιγότερο μεροληπτικός και περισσότερο ρεαλιστικό. Αλλά το πρόβλημα, Αλλά το ενοχλή. πρόβλημα στη χώρα, κύριε και Τσούνο... Έχει άποψη... Και μάλιστα ε, ε, είναι, και πρόβλημα... είναι και έντιμη έντι... ε, έντι... έντι στάση όλα αυτά τα χρόνια ο Σκάι. Έχοντα πρό... ασκήσει κριτική στου πάντε και σε εσά και σε άλλε κυβερνήσει. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα και στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο δεν είναι ο Σκάι που λέει ότι έχει άποψη και το ξέρει ο τηλεοθετή ότι έχει άποψη. Είναι το γεγονό ότι σιγά σιγά σχεδόν όλοι οι σταθμοί mm -hmm. ε, διαμορφώνουν μια μεροληπτική στάση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει άλλη άποψη, άλλη φωνή. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για το Sky. Αλλά... Γιατί στο Sky είστε εσεί, οι συνεργάτε σα, είναι οι ανακοινώσει σα, είναι οι βουλευτέ σα. Δεν σας ξέρω να καταλάβατε πόλμη. τι είπα. Mm -hmm. ναι. Είπα ότι Αλλά ο Sky, εδώ... έχει, επιλέξει mm -hmm. να λέει ότι έχω ταυτότητα. Σταθερή. Είναι, είναι δικαίωμά του. Και έντιμη στάση. Είναι δικαίωμά του. Το πρόβλημα στη χώρα σήμερα είναι ότι διαμορφώνεται ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. όπου σχεδόν όλοι, για να μην πω όλοι, σχεδόν όλοι οι ε, σταθμοί πανελλαδική εμβέλεια, ταυτίζονται, πηγαίνουν πιο κοντά σε αυτή την ταυτότητα. Και υπάρχει, κατά την άποψή μου, ένα έλλειμμα πλουραλισμού. Δεν θα το χρεώσω όμω εσά. Ναι. Είναι συνολικότερο πρόβλημα και έχει να κάνει το με το. Πού το χρεώνετε τρόπο... όμω, κύριε Πρόεδρε. Πού το χρεώνετε. Δηλαδή είναι μια όλα τα μεγάλη συζήτηση, αλλά σας... θέλετε να, ε, την, κάνουμε, να την κάνουμε. Αν μέσα ενημέρωση είναι κατά του Τσίπρα και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Γιατί... Δεν είναι κατά του Τσίπρα και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αλλά ε, νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η μοναδική κυβέρνηση μεταπολίτευση και μετά που έχει θελήσει, έχει επιλέξει να διαμορφώσει ένα τοπίο ενημέρωσης ε, αυστηρά μονοφωνικό. Δείτε τι έγινε με την ε, λίστα Πέτσα που δεν αφορά και θα, και αφορά κυρίως ε, site ναι. και εφημερίδες που χωρίς mm -hmm. κριτήρια δόθηκε δημόσιο χρήμα. Α, αυτό ήταν πρωτοφανές κατά την άποψή μου και είναι πρωτοφανέ και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μόνο στην Αυστρία έγινε κάτι τέτοιο με πολύ λιγότερα χρήματα και ο καγκελάριο που ξαναγκάστηκε αδίποδα, και κύριε να Κύριε Ε, α... τα στελέχη τα δικά σα έχουμε ακούσει δηλώσει να στοχοποιούν ακόμη και δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ. Ονομαστικά. Να στοχοποιούν δημοσιογράφου. Έχουν στοχοποιηθεί δημοσιογράφοι. Έχουν απειληθεί με μηνύσει. Έχουν ακουστεί τα ονόματα στη Βουλή. Δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι επιλογή. Είναι να μιλάτε για στοχοποίηση, αλλά εν περιπτώσει όταν ένας δημοσιογράφος ασκεί μια κριτική και αυτός πρέπει να έχει την ανοχή να ακούσει και κριτική δημόσια. Κριτική, δεν όχι είναι στοχοποίηση. Αυτό. Δεν, δεν είναι αυτό. Δεν, δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Αλλά, mm -hmm. εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η στοχοποίηση είναι μια υπερβολική έκφραση. Α, αντιπαράθεση απόψεων σίγουρα θα υπάρχει. Mm -hmm. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό έχει συμβεί, να ξέρετε ότι δεν εκφράζει ε, ούτε εμένα προσωπικά, ούτε την αντίληψη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ρόλο της δημοσιογραφίας. είναι πρώτη, πο φορά, που που... Είναι πρώτη φορά που το ακούμε. Είναι πρώτη φορά που το ακούμε. λέτε Δεύτρος, αυτό, κύριε ε... Πρόεδρε. Πρέπει να σας... Και νομίζω παρακολούν. ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή Ειδικά εδώ για το. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε για όλα τα μέσα ενημέρωση. Προφανέστατα. Προφανώ. Ούτε για την κυβέρνηση δεν είναι αυτή η δουλειά. Αλλά για τον Sky μπορούμε να πούμε ότι τα στελέχη σα είναι πάντα εδώ. Δεν έχουμε Καμία... Έχουμε... υπάρχει διάθεση κριτική, το αντιλαμβάνεστε, αλλά από εκεί και πέρα ε, να ανταλλάξουμε απόψεις Και αυτό, αυτό που λέτε είναι, τώρα είναι είναι πολύ πρέπει να αποδραματοποιηθεί ότι, ότι το βασικό θέμα είναι η εμφάνιση του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση στο Οκ. Okay. Έρχεστε. Και τη μέρα είστε... των ερωτευμένων, μάλιστα. Και, τη μέρα, και τη μέρα των, των ερωτευμένων. ερωτευμένων. Εδώ λοιπόν. πρέπει να συζητάμε για τα θέματα. Και πάμε στα θέματα. Βάζετε μία τελεία εδώ. Και να ξεκινήσουμε. ελπίζουμε να, ξεκι... να ξεκινήσει μια καινούρια σχέση τη μέρα των ερωτευμένων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να ξεκινήσουμε με το βασικό θέμα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία. Απασχολεί και εσά ω κόμμα και το έχετε στην κορυφή τη α... ατζέντα σα. Και δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. <χ <χ> Θέλω να σα ρωτήσω ευθέω αρχικά. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια με Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα διεθνέ φαινόμενο, το οποίο στη χώρα έχει, πάρει, έχει πολλαπλασιαστεί εξαιτία τη αδυναμίας του κ. Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση εγκαίρω να αντιληφθεί το μέγεθο αυτού του φαινομένου. Mm -hmm. Το υποτίμησε και ακολούθησε μια πολιτική η οποία αποδυνάμωσε την, το κράτος, την κρατική παρέμβαση, την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Του ελεκτικού μηχανισμού από το να μπορέσουν να τα αποκριθούν σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Πιστεύω ότι και ο κ. Μητσοτάκη δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί mm -hmm. ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας το οποίο θα έχει διαστάσεις όχι προσωρινότητα αλλά mm -hmm. μονιμότητας, τσουνάμι όπω βλέπουμε, mm -hmm. και το οποίο πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσει σε βαθμό που να υπάρχει σήμερα για πολλούς συμπολίτε μας υπαρξιακό πρόβλημα. Mm -hmm. Για πολλά νοικοκυριά τα οποία βλέπουν την mm -hmm. τρίτη εβδομάδα του μήνα. Να μην έχουν εισόδημα και για πολλού επαγγελματίε, ιδιαίτερα μικρομεσαίου επαγγελματίε αλλά και αγρότε κτηνοτρόφου, οι οποίοι έχουν υπαρξιακό ζήτημα. Εγώ βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αργολίδα. Στην Αργολίδα, η ναι, παρασκευή παρασκευή εκεί. Η Αργολίδα, ξέρετε, δεν είναι μια περιοχή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει πάρα ναι. πολύ ψηλά ποσοστά. Να τα δούμε συγκεκριμένα, αλλά κύριε ο Πρόεδρε. Εκεί έχει μια αγωνία και δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε Κινάλ. Είναι ναι. κόσμο απλό, ο οποίο βλέπει λογαριασμού 2.000 ευρώ, ναι. 1.800 ευρώ, 1.900 ευρώ, ενώ πήρωνε 500. Mm -hmm. Και πώ θα να τα μετρήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Πού είναι οι Επίδι... λογαριασμοί αυτοί. Ναι. Επειδή σα άκουσα και στη Βουλή πάρα πολύ προσεκτικά και ενώ στη συνέντευξη, βεβαίω διάβασα και όλε τι παρεμβάσει. Τι δεν έκανε ο Μητσοτάξη και τι θα κάνατε εσεί. Βεβαίω. Να τα πιάσουμε από την αρχή. Και στο τέλο, βεβαίω, φαντάζομαι ότι είστε και προετοιμασμένο να μα πείτε το κλασικό ερώτημα μετά τα μνημόνια, επειδή έχει Θα η γούνα μα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ο ωραία κέρια ερωτήματα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να, να, κουβεντιάσουμε και να πιάσουμε από την αρχή τις θεσμικές παρεμβάσεις που δεν έγιναν πριν πάμε στα δημοσιονομικά. Καταρχάς, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη τέτοιου θαλλιώ. Εμεί κυβερνήσαμε επί 4,5 χρόνια σε πολύ σκληρέ συνθήκε. Και θα έκλεινε η ΔΕΗ. Και επί 4,5 χρόνια, χρόνια όμως, δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ το λογαριασμό. Ναι, αλλά θα έκλεινε αντιθέτως, η ΔΕΗ. Αντιθέτω, μειώσαμε το 2019. Το ΦΠΑ τη ενέργεια στον κατώτατο συντελεστή. Και με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία ναι. του κ. Χατζηδάκη, εξομοίωσε αυτή τη μείωση στην ενέργεια στο ΦΠΑ, κάνοντα αυξήσει. Συγγνώμη, κίνδυνοι Υπάρχει να λοιπόν, λοιπόν αυτό ο αντίλογο. Πάμε να τα βάλουμε κάτω, κ. Ναι. Ναι. Τσούνο, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα ναι. αυτό που κάνετε. Ναι. Διότι έχει μια σημασία να δει κανεί, ε, αν θέλουμε τη ΔΕΗ ναι. με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο να ναι. σημαίνει δημόσιο. Ναι. Αν θέλετε. θέλουμε δηλαδή να είναι ένα οργανισμό κοινή ωφέλεια και όχι ένα οργανισμό ο οποίο λειτουργεί με αμυγό ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ανταγωνίζεται με του ιδιώτε mm. παρόχου στο ποιο θα ανεβάσει περισσότερο Άρα, υψηλά την τιμή. Αυτό που λέτε, αυτό, που λέτε και είναι κρίσιμο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σα ναι. διακόπτω. Άρα, επειδή έχετε ζητήσει εκλογέ, επειδή σε ένα χρόνο έτσι κι αλλιώ περίπου θα γίνουν εκλογέ. Η ΔΕΗ, αν ο λέξη Τσίπρα γίνει πρωθυπουργό και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση τη χώρα, θα κρατικοποιηθεί. Η ΔΕΗ, τι θα πει, θα κρατικοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή θα έχει πάρει... 54%. Είχε το 51%. Εδώ το 17% προσέξτε χωρίς να πάρουμε το ένα ευρώ. Έβαλε το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του κεφαλαίου 100 εκατομμύρια ευρώ και από τότε μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις υπέρογγε αυξήσεις δίνει το ελληνικό δημόσιο επιδοτώντας, επιδοτώντας όμως Ξέρετε, σε ένα καλάθι δίχω πάτω. Ε? Είναι ναι. σαν το ανέκδοτο με τη βάρκα που ανοίγουν οι τρύπε και προσπαθεί να τι κλείσει. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στο 1 δισεκατομμύριο σε επιδοτήσει για το ρεύμα, που δεν τι έχει καταλάβει ο κόσμο. Διότι βλέπει ένα λογαριασμό που έχει αυξηθεί 800 ευρώ, 1200 ευρώ, 1500 ευρώ. Πόσο θα, θα δίνατε, δηλαδή. Αυτό που προσπαθώ να σα εξηγήσω λοιπόν mm -hmm. είναι ότι είναι λάθο ναι. ο τρόπο διαχείριση. Δηλαδή είναι σαν να επιδοτεί ναι. τα καρτέλ, την αισκροκέρδη και να αφήνει το μηχανισμό να λειτουργεί να, λειτουργεί, απρόσκοπτα και εσύ να προσπαθήσει να μπαλώσει τρύπε. Μα κύριε αυτό Πρόεδρε, αυτό το μηχανισμό 400 δεν αντιμετωπίζει. Αν θα, θα, θα την κρατικοποιήσει, Άρα, λοιπόν, Άρα, λέμε. θα, την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. θα ασκήσει η ΔΕΗ, η ΔΕΗ που τον αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει τι εκλογέ και υπάρξει μια πρωτευθυντική κυβέρνηση, η ΔΕΗ θα ανακτήσει το ΔΕΛΤΑ στη λειτουργία τη. Με δύο λόγια, τι θέλω να πω. Ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σε σχέση με τις αυξήσει με το κεφαλαίου, θα υπάρξει εντολή, όπως και στη Γαλλία έκανε ο Μακρόν, που έδωσε εντολή να παγώσει τα τιμολόγια. Θα υπάρξει μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Θα ενεργοποιηθεί η ρυθμιστική αρχή ενέργεια και η επιτροπή mm -hmm. ανταγωνισμού προκειμένου να γίνουν έλεγχοι το θέμα και είναι να παρεύουν θα... στα τα πώς... τιμολόγια. Και βεβαίως, ε, δεν ψλάσαμε, εδώ που φτάσαμε, βεβαίως, εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχει ε, άλλη δυνατότητα Πέραν από το να υπάρξει και ισχυρή ε, στήριξη επιδοματική, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την εξέλιξη. Mm -hmm. Αν είχαν Στην από την στήριξη άλλε πολιτικέ. Η κυβέρνηση δίνει 400 αυτό, πάντως, εκατομμύρια αυτό, το μήνα. Τρα... Πόσα πιο, χρήματα θα δίνεται. Η κυβέρνηση πιο λίγα δίνει, δεν δίνει τα 400 το μήνα. Mm -hmm. Αλλά θέλω να σας πω το εξή. Ε, αν ε, θεωρείτε ότι αυτά τα χρήματα είναι αρκετά, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στου ανθρώπου που παίρνουν τα τιμολόγια. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα, με τι πολιτικέ επιλογέ τη κυβέρνηση, δεν είναι αρκετά. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα διαχειριστική ανεπάρκεια. Όταν εγώ πήγαινα τον Νοέμβρη και κατέθεσα. Από το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι έχουμε καταθέσει επίκαιρε επερωτήσεις για το ζήτημα τη ακρίβεια που έρχεται. Και ο κ. Μητσοτάκη και ο κ. Γεωργιάδης μα έλεγαν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Mm -hmm. το, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, εγώ καθέσα δέσμη προτάσεων. Ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι με 150 εκατομμύρια, τόσα έδωσε τότε, mm -hmm. θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν έβλεπαν οι άνθρωποι να έρχεται αυτό το οποίο έρχεται. Mm -hmm. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα σοβαρό α, δείγμα, αν θέλετε, τη αδυναμία. Διαχειριστική ανικανότητα Πόσα πρόβλημα. χρήματα θα δίνατε εσεί παραπάνω από τα 400 εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση ω επιδότη σα. Και από πού θα τα βρίσκατε τα χρήματα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλο. Ελπίζω να σα έπεισα ότι το πιο σημαντικό είναι οι θεσμικέ παρεμβάσει που δεν έκανε και η ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ που ήταν τελείω άκερη, άστοχη και αποτελεί έναν από του βασικού λόγου που έχουμε σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματο ή στι τρει ακριβότερε στη, στη χονδρική πώληση σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Για γιατί δελφε, παντού υπάρχει ενεργειακή, ενεργειακή κρίση, κρίση αλλά εδώ πρότερα. είμαστε οι πιο ακριβοί. Ε, Παλαπάντω υπάρχει ενεργειακή κρίση τώρα. Πώ και τώρα για να συνοηθούμε. Η κλιματική αλλαγή φταίει που έχουμε πυρκαγιέ και καταστροφέ, και που είναι το επιτελικό κράτο, ψάχνουμε να το βρούμε. Η πανδημία είναι μια παγκόσμια απειλή, αλλά εδώ έχουμε. Ε, δεν είναι. Εδώ έχουμε όμω 25.000 νεκρού, και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό σε όλη την Ευρώπη σε θανάτου, ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού και στην ακρίβεια είμαστε από τι ακριβότερε χώρε στην Ευρώπη με το χαμηλότερο μισθό, αλλά είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ένα μην έχουμε κυβερνήσει τότε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να τα αφήνουμε στον αυτόματο Να, να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί. Πάμε συγκεκριμένα στο δημοσιονομικό. Νομίζω ότι οι τηλεθεατέ μα θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, πρώτον, πού θα βρείτε τα λεφτά. Για να κάνετε αυτέ τι παρεμβάσει. Δεύτερον, διάβασα επίση με πολύ μεγάλη προσοχή την τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Και τη, και τη συζήτηση που γίνεται για το ΦΠΑ στα τιμολόγια λοιπόν. στα τρόφιμα. Πάμε λοιπόν. Εμείς Εκεί καταθέσει... είναι μεγάλο το κόστο. Ωραία. Είναι μεγάλο το κόστο. Σύμφωνοι. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Εμεί τι έχουμε καταθέσει ω πρόταση για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια από την πρώτη στιγμή. Mm -hmm. Μια δέσμη μέτρων που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό πέρα από ε, του ελέγχου, ε, την άσκηση δημόσιου ρόλου τη ΔΕΗ την ενεργοποίηση mm -hmm. τη ΡΑΕ και τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, το χτύπημα των καρτέλ, τι λέμε, λέμε. Μειώση του ειδικού φόρου κατανάλωση ναι. στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm -hmm. Το έχουν κάνει 18 ευρωπαϊκέ χώρε. Mm -hmm. Μειώση του φόρου προ το αξία στα βασικά αγαθά. Mm -hmm. Επιστροφή του, αγροτικού, του φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Πόσε ευρωπαϊκέ χώρε έχουν κάνει αυτέ τι επιλογέ, 18 Έχει... δεν είπατε. 18, 18 σε ό,τι αφορά το φόρο κατανάλωσης. Τα Έβγαλε προχθέ αναλυτικά το Ινστιτούτο Μπρίγκελ mm -hmm. και ταυτόχρονα μέσα, από το 2019 μέχρι σήμερα πρέπει να σα πω ότι οι μόνε χώρε που δεν έχουν αυξήσει τον κατώτατο μισθό mm -hmm. ή τον έχουν αυξήσει κατά 2% ένα ποσοστό mm -hmm. όπω γίνεται εδώ είναι η Ελλάδα και η Εστονία. Δύο ερωτήματα λοιπόν προκύπτουν γιατί, από λοιπόν, αυτά που λέτε, γιατί, κύριε λοιπόν, Πρόεδρε. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, Γιατί, γιατί, γιατί βλέπουμε όταν πάμε να γεμίσουμε βενζίνη το ρεζερουάρ στο βενζινάδικο να έχει ένα mm -hmm. 85% εδώ και στην Κύπρο να έχει ένα 35%? Γιατί σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι πολύ χαμηλότερη η βενζίνη, ενώ την ίδια στιγμή ο κατώτατο μισθό ή ο μέσο μισθό είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα... Εδώ λοιπόν έχει ευθύνε η κυβέρνηση ή δεν έχει ευθύνε η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει βενζίνη 1,5 και θέλει να έχει 2 ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο. Η, η και το δεύτερο Τσούνο, είναι σε όλα αυτά που αναφέρατε. Η κυβέρνηση επί η των δικών σα ημερών. κυβέρνηση κύριε Τσούνο μια... θα σα απαντήσω για όλα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση κ. Τσούνο έχει μία αντίληψη για το πώ λειτουργεί η οικονομία. Και αυτή η αντίληψη είναι να αφήνουμε την αγορά να αυτορυθμιστεί και το κράτο δεν παρεμβαίνει. Αυτή είναι η αντίληψη Μητσοτάκη. Είναι η αντίληψη του κύριου Μητσοτάκη, αλλά θα έλεγα ότι είναι και η αντίληψη Μητσοτάκη γενικά, διότι αυτό το έργο το είδαμε και το, 2000, το 1993. Δεν ξέρω αν είναι η αντίληψη τη δεξιά αυτή. Μα Πριν για παρεμβάσει, όμω, μιλάω. Δεν ξέρω αν είναι η αντίληψη τη δεξιά αυτή. Διότι ξέρετε, υπάρχει mm -hmm. και ένα κομμάτι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που δεν ασπάζεται αυτέ τι αντιλήψει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ιδίω μετά την πανδημία, που μια σειρά από κοσμογονικέ αλλαγέ γίνονται mm -hmm. παντού, που α, ακόμα και στι ΗΠΑ mm -hmm. αντιλαμβάνονται ότι χωρί ισχυρή παρέμβαση του κράτου δεν μπορεί η οικονομία να προχωρήσει. Τα trickling down economics, ο ίδιο ο Biden βγήκε και είπε ότι ήταν απολύτω αναποτελεσματικά. Σήμερα λοιπόν αυτές οι λογικές και αυτές οι πολιτικές είναι απολύτως λανθασμένες και επικίνδυνες να οδηγήσουν σε μια κατάσταση διάρρηξης κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση χειρίζεται, Άρα, λοιπόν, κύριε, Πρόεδρε. Ναι. Η αύξηση του κάτω του μισθού, κύριε Κούτρα, ε, που έγινε πριν από 1,5 μήνα, 1η ναι. Γενάρη, ε, και είναι 2%. Δεν μπορούσε να προβλέψει ο κ. Τσοτάκη και μα έλεγε μέχρι και το Δεκέμβρη ότι είναι μια ικανοποιητική αύξηση. Και μόλι την έκανε, βγήκε και είπε: Θα κάνουμε δεύτερη αύξηση το Μάιο. Γιατί δεν έκανε από την αρχή μια αύξηση. Διαφωνείτε με το να γίνει δεύτερη. Δεν τη Νέα να έχει διπλάσια αύξηση του μισθού από τον ρυθμό ανάπτυξη οικονομία. Ήρθε... Γιατί δεν το υλοποιεί αυτό. Γιατί, γιατί, ο, γιατί, η οικονομία, γιατί η οικονομία δύο χρόνια δεν, ναι. αν, δεν αναπτύχθηκε. Λόγω πανδημία το ξέρετε πάρα πολύ και καλά. Και γιατί όλε τι υπόλοιπε χώρε. Φέτο υπάρχει ανάπτυξη. Δεύτερο, δεν, είχανε, δεν, δεν είχαν θέλει υπέψη. ο Μητσοτάκη να αυξήσει το κατώτατο μισθό. Εννοείται τον κατηγορείται ευθέω ότι δεν θέλει να αυξήσει το κατώτατο μισθό. Πιστεύω ότι δεν θέλουν τα μεγάλα ένα μέρο ένα λόμπι πολύ ισχυρό μέσα στο σύνδεσμο με ελληνών Βιομηχάνων. Α, όχι όλοι. Οι επιχειρηματίε δεν θέλουν, όχι δηλαδή. Όχι γενικά οι επιχειρηματίε. Ποιοι. Δεν είναι όλοι ναι. οι επιχειρηματίε οι ίδιοι. Υπάρχουν επιχειρηματίε, υπάρχει υγιή επιχειρηματικότητα στην χώρα. Και υπάρχουν επιχειρηματίε, οι οποίοι δίνουν πολύ καλού μισθού. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ε, είναι προσανατολισμένοι στην ασχροκέρδη <coughs> και στη μείωση του εργασιακού κόστου. <coughs> και αυτοί που έχουν μεγάλε εταιρείε πλατφόρμες με ένταση εργασία, με ε, ε, εκατοντάδες εκατοντάδε εργαζόμενου που παίρνουν κάτω από το, τον κατώτατο μισθό είναι part-time. Αυτοί δεν θέλουν. Διότι δηλαδή αυτοί θα έχουν πολύ μεγάλο κόστο. Είναι προφανέ. Επειδή το έχετε χειριστεί το θέμα. Δεν θέλουν οι τράπεζε που έχουν τόσου εργαζόμενου. Δεν πράγμα. θέλουν ε, αυτέ οι εταιρείε στι ταχυμεταφόρε. Εσεί, κύριε, κύριε Πρόεδρε, το έχετε χειριστεί το θέμα. Πριν από δυο δυόμιση χρόνια πρωθυπουργό ήσασταν. Και έχετε χειριστεί το θέμα <laughs> του κατώτατου μισθού. Ε, Εσεί γιατί δεν το αυξήσατε. Στο Παρά 751. το γεγονό ότι ήταν προεκλογική σα δέσμευση το 751. Μα τι λέτε τώρα. Έγινε 751. Μισό λεπτά, και μισό λεπτά για να τα πάρουμε τα πράγματα ναι. καθαρά στη σειρά, γιατί χάνουμε και επεισόδια. Δεν ξέρω αν το, αν το θυμάστε, πολύ αλλά πληκτική. όταν εκλεγήκαμε εμεί, mm -hmm. παραλάβαμε τα μία άδεια. Άδεια. Μηδέν. Ζήρο. Δεν είχαμε πλώσει με συντάξει. Ναι. Και κάναμε μια προσπάθεια, πολύ σκληρή την άποψή μου, να βρούμε ένα συμβιβασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρουστήκαμε, βρήκαμε είναι ένα συμβιβασμό ναι. μνημονιακό, Μάλιστα, μόλις ναι. βγήκαμε από τα μνημόνια, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να επαναφέρουμε τις λογικέ διαπραγματεύσεις και να αυξήσουμε 11%. 11%! 11, 11 Όχι τώρα που έχουμε κρίση, το 18%. Όχι 7,5 το είχατε πει προεκλογικά. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, είχαμε πει προεκλογικά Βρεθήκαμε απέναντι. Η αλήθεια Συς είναι. Εσεί πιεστήκατε πιεδε. τότε από του επιχειρηματίε Βρεθ... να μην Όχι, όχι. Πιεστήκαμε, πιεστήκαμε από την Τρόικα, όχι από του επιχειρηματίε. Πάντω δεν είναι. Πιεστήκαμε, πιεστήκαμε από την Τρόικα. Αλλά αυξήθηκε 11% ο κατώτατο μισθό και 24% για τον υποκατότατο mm -hmm. υποκατώτατο για του νέου που είχε καταργηθεί το θυμάστε. Να, αυτό. Το, αυτό να κάνουμε την άσκηση αλλιώ και έχει προάλλη. Ο κ. Σαμαρά τότε για του νέου μια ρατσιστική διάταξη να είναι ακόμα πιο χαμηλό ο κατώτατο. Εμεί λοιπόν αυξήσαμε 10%. Είχαμε πει προεκλογικά ότι θα πάμε 7,5 στην 7,5 2020-2021 να επανεκλεγούμε. Μάλιστα. Και συμπαρασύραμε και τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δήλωση. Γιατί το είπε αυτό για να αντιπαραταθεί σε αυτό που Στα λέγαμε 800 εμείς. Και Ευρώπου... η Νέα Δημοκρατία διπλάσιο της ανάπτυξης. Τα 800 ευρώ που λέτε εσείς. Ε, που είναι μια δέσμευσή σα, αν εκλεγείτε ναι. κυβέρνηση, και αυτό προτείνεται mm -hmm. και στην κυβέρνηση. Τέλο πάντων, να κάνει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποια ε, συζήτηση με του εταίρου ή το λέτε αυθόρμητα. Είναι οι εταίροι. Οι επιχειρήσει, οι, οι κοινωνικοί εταίροι, yeah. όλοι. Δηλαδή, ε, βεβαίως, κύριε λέτε, γιατί είναι... και εγώ μπορώ να βγω να πω χίλια. Κάνω κόμμα και λέω το χίλια. Αντέχ, το αντέχει η οικονομία. Χίλια έκανε η Ισπανία εχθέ. Αλλά... Ε, ε, με άλλη οικονομία. Πρέπει να σα διαβεβαιώσω ότι ε, μιλάμε διαρκώ με του ε, μικρού και μεσαίου επιχειρηματίε, με του επιχειρηματίε, mm -hmm. με την υγιή επιχειρηματικότητα. Έχουμε ανοιχτό διάβλο. Ε, και πρέπει να σα πω, Προ τιμήν του οι περισσότεροι δεν αρνούνται την αναγκαιότητα να ανέβει ο κατώτατο μισθό. Διότι ο κατώτατο μισθό στην Ελλάδα α, είναι σε επίπεδα σήμερα που είμαστε το 2022, χαμηλότερα από αυτά που είμαστε το 2010. Προκρίσει. Διότι είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση, είχαμε τη μνημονιακή εποχή. Έτσι δεν είναι. Και ιδίω σήμερα, που βρισκόμαστε σε μια περίοδο πρωτοφανού ακρίβεια, αυτά τα χρήματα δεν θα πηγαίνανε σε αποταμιεύσει, θα πέφτανε στην αγορά. Άρα, κύριε Άρα πρόεδρε... θα κινούτανε η ενεργό ζήτηση, η κατανάλωση. Ναι, τα χρήματα αυτά θα κινούσαν την αγορά. Άλλωστε, ναι. τώρα είναι και ένα φαύλο κύκλο, δεν είναι πολύ οικονομολόγοι. Δηλαδή... Δηλαδή, δηλαδή, αν δώσετε περισσότερα χρήματα, στου, λένε κάποιοι επιχειρηματίε, αν δοθούν περισσότερα χρήματα για του μισθού, θα πρέπει να κρυβήνουν τα προϊόντα. Και όλο αυτό μα έχουν έτσι κι αλλιώ. Μα έχουν κρυβήνει έτσι κι αλλιώ τα ανακαλύπτουμε την Αμερική, Προφανάσμα. Αυτό το θέλω Εάν ο Μητσοτάκης... Όλες το Εάν ο να σα πω. Όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε το κάνουν. Ο όλοι στη Γερμανία βγήκε με προεκλογική δέσμευση 24 ευρώ το υπόλοιπο. Το, το, Μητσοτάκης... το, όχι το ημερομίσθιο, το ορομίσθιο. Που ναι. δεν είναι βέβαια και θέμα του Πρωθυπουργού για να τώρα δίκαιο, ούτε δικό σα θέμα. Αλλά τη οικονομία. Ήταν θέμα συζήτηση mm -hmm. για το κατάλληλο ε, τάξη. Η βούληση τη κυβέρνηση. Σωστό. Είναι... Εάν η βούληση τη κυβέρνηση είναι 800. Mm -hmm. Εσεί θα το ψηφίσετε αυτό στη Βουλή. Μα δεν έρχεται στη Βουλή αυτό ψήφισε, υπάρχει μια διαδικασία. Θα το στηρίξετε πολιτικά. Προφανώ και θα το στηρίξουμε. Αλλή Ε, τότε γιατί δεν στηρίξατε τη μείωση του έμφια. Τι εννοείται ότι δεν στηρίξαμε τη μείωση του έμφια. Πριν Την από λίγε μέρε ο πρωθυπουργό ανακοίνωσε 13% μείωση του έμφια. Εγώ βγήκα και είπα ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση φορολογική mm. είναι καθ, καλοδεχούμενη. Αυτό όμω που είπα και άσκησα κριτική <σίλω> είναι ότι αυτά είναι πολύ λίγα και θα κατευθυνθούν σε πολύ λίγου. Μα... Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό. Σαββάται με λογαριασμό που βλέπει ο πρωθυπουργό το Σάββατο <σίλω> και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα. Για αυτό που λέμε λαϊκέ συνοικίε, ότι πέφτει αρκετά ο έμφυα. Ωραία. Δεν πέφτει. Ξέρετε γιατί γελάω, γιατί έκανε τη σύγκριση με το 2018. ενώ το 2019 υπήρξε μείωση που έγινε. Πριν γίνουν εκλογέ από τη δική μα κυβέρνηση, την οποία τροποποίησε φυσικά ο κ. Μητσοτάκη, διότι θέλει να κάνει μια ενώ εμεί είχαμε μια προοδευτική μείωση που έδινε μεγαλύτερε μειώσει για τα μικρότερα νοικοκυριά, έδωσε μια πιο οριζόντια μείωση. Δηλαδή, εσεί διάφερε... Πτώση... μειώσατε mm. λίγο, περισσότερο mm. τον ΕΦΙΑ mm. από τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι, δεν είπα αυτό. Ah. Εμεί δεν προλάβαμε. Μόλι βγήκαμε από τα μνημόνια, ah. αμέσω mm. αμέσως όμω νομοθετήσαμε. Δεν το είδε στην τσέπη του ο μέσο νοικοκυρέο, διότι Γιατί αυτό δεν το εφαρμόστηκε. Για αυτό. Μα, λογαριασμοί δεν έρχονται το καλοκαίρι, ήρθαν μετά mm τι -hmm. εκλογέ. Αλλά αυτό το οποίο ασκήσαμε κριτική για τη μείωση του έμφυα που έκανε ο κ. Ψωτάκη ήταν ότι στην ουσία τα 350 εκατομμύρια ευρώ ταυτίζονται με το συμπληρωματικό φόρο, ο οποίο στην ουσία καταργείται. Τόσο κοστίζει δημοσιονομικά, ο οποίο συμπληρωματικό φόρο αφορά περιουσίε πάνω από 250.000 ευρώ. Άρα λοιπόν η κριτική που ασκήσαμε είναι ότι αυτά τα 350 πρέπει να πάνε στοχευμένα στα πιο χαμηλά νοικοκυριά, σε αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη Αυτή σήμερα, διότι ξέρετε κάτι. δεν πρέπει να παλιθούν ξε... ξε... και αυτοί κάποια στιγμή. Ξέρετε κάτι είναι όμως, αυτό το κομμάτι προσέξτε, που είπατε εσείς ότι προσέξτε. Τους ματώσατε, προσέξτε τη μεσαία προσέξτε, τάξη. Προσέξτε, yeah. προσέξτε, θα θα, 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 έρθω και σε αυτό, όλα θα τα απαντήσω σήμερα, είμαστε διάθεσεις να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα. Ε, σήμερα η ακρίβεια δεν μας το ίδιο αυτό που έχει ένα εισόδημα μηνύο οικογενειακό 1.500-2.000 yeah. ευρώ με αυτό που έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η αγοραστική του δύναμη μειώνεται πολλαπλάσια. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα εξεγείρονται, εξεγείρονται διότι είναι σε υπαρξιακό πρόβλημα. Mm -hmm. Για κάποιου που έχουμε εισοδήματα, και βάλω και τον εαυτό μου, παίρνω μια βουλευτική αποζημίωση, δεν είμαι στο ίδιο επίπεδο. Έχω τη δυνατότητα, βεβαίω, εκνευρίζομαι όταν βλέπω να μειώνονται κατά 600, 800 χίλια ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα από την άξιση του ρεύματο. Αλλά, θα... Αλλά μπορώ σπίτι. να έρθω στον το πέρα, στο αυτό ο οποίο έρχεται αντιμέτωπο με την αδυναμία να μπορέσει να πληρώσει τα φροντιστρία του παιδιού του. Με την αδυναμία mm. να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Με την αδυναμία να μπορέσει να μείνει Κύριε, στο έτσι, συγγνώμη, Με την αδυναμία συγγνώμη. να μπορέσει εκνευρίζεστε, να, εκνευρίζεστε να διατηρήσει το, το, το μαγαζί εισόδιο. του ανοιχτό. Δεν είναι το ίδιο με όλου του υπόλοιπου οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. 500-600 ευρώ λέτε ότι χάνετε από το εισόδημά σα και σα εκνευρίζει. Την ναι, ίδια στιγμή. Ναι, 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 λέω, όλοι λέω. Όλη η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν το προσωποποιώ τώρα. Δεν ναι. το ναι. ναι. ναι, Μιλάω γενικά ότι ναι. άλλο είναι για κάποιου που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα αυτό mm -hmm. το κύμα τη ακρίβεια, δεν του επηρεάζει το ίδιο. Με αυτού οι οποίοι Μάλιστα. έχουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. δεν φαντάζεστε ότι θα υπήρχαν οι οποίοι εκνευρίζονταν όταν εσεί ο ίδιο προσωπικά και η κυβέρνησή σα ε, προχωρούσε σε αύξηση 19 φόρων. Και όταν την ίδια περίοδο τώρα υπάρχουν αντίστοιχε 10 και 20, νομίζω, είναι φοροαπαλλαγέ. Λοιπόν, να... Είστε κατά των φοροαπαλλαγών. Αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο από το Σεπτέμβριο Εσεί και έτσι, πρωθυπουργός... Εσείς πιστεύετε ότι εγώ ω Πρωθυπουργό τότε mm -hmm. ε, ή οποιοδήποτε Πρωθυπουργό, σε μπάση περιπτώσει, θα αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του είναι να βάλει φόρου στα, με στα μεσαία εισοδήματα. Έγινε να βγω... όμω. Ναι, αλλά έπρεπε να βγούμε από τα μνημόνια, έπρεπε να αρθίσουμε το χρέο. Είχαμε ένα εθνικό mm. στόχο, κύριε mm. Τσουνό. Τώρα, ποιο είναι ο εθνικό στόχο. Είχαμε ένα Η εθνικό στόχο. Άρα, δεν είναι. Είχαμε, είχαμε, στο DNA είχα, ήμασταν ναι. κομματι... υποχρεωμένοι. Ναι. Προσέξτε τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί αλλά... εδώ θα, 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 ξεχάσουμε και τι συνέβη σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν, δεν χέρω... τα ξεχνάμε. Μα δεν τη χρεοκοπήσαμε. Τα ζήσαμε, κύριε Τσίπρα, γι' αυτό δεν τα Υπήρξε και πριν το 15. Ναι. Δεν υπήρξε ιστορία πριν το 2015. Από το 2010 στο 2014 okay. δεν ξεριπνώθηκε 25% Συς το Εσείς πληρώνετε σχόρα. φορολογία. Ε, ε, εν, δεν, δεν πληρώνουμε φορολογία κύριε Τσίπρα. Την λιγότερη φορολογία από το 2015 μέχρι τώρα την πληρώσαμε. Πάντως τα στοιχεία της Ελστάτ δεν είναι το ίδιο. Μα το ζήσαμε. Τα, τα στοιχεία της, Εγώ δεν, εγώ δεν το αρνούμε. Ε. Αλλά λέω ότι τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με αυτό το οποίο ορίζεται ως ε, ε, διάμεσο ατομικό εισόδημα, δηλαδή αυτό που ονομάζεται μέσος μισθός, ας το πούμε έτσι, λένε ότι από το 10 στο 14, το uh, 2010 μάλλον ήταν 11.000 ευρώ εισόδημα, με ετήσιο, το 2014 έφτασε 7.500 ευρώ. Και το 2019 πήγε στα 8.800. Και αν δείτε λοιπόν, τετραπλάσιοι φόροι μπήκαν από το 10 στο 14. Εγώ δεν αρνούμαι όμως, και το έχω πει και δημόσια, το έχω πει και καθαρά, και αυτό είναι το πολιτικό κόστος το πολιτικό κόστος που πληρώσαμε ναι. για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για την έξοδο από τα mm -hmm. μνημόνια, για τη ρύθμιση του χρέους, ήταν το ότι επιβαρύναμε άδικα και δυσανάλογα ένα κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως αυτοί που ονομάστηκαν μεσαία τάξη, mm -hmm. κατά την άποψή μου ήταν μεσαία και ανώτερη, αλλά δεν έχει σημασία εδώ να μπλέξουμε τι τις λέξεις, mm -hmm. και το πληρώσαμε αυτό. Μες. Αλλά απ' την άλλη όμως εμείς, την ίδια στιγμή που κάναμε αυτό, βγάζαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίζαμε το χρέο και στηρίζαμε του αδύναμου. Εμεί δίναμε ένα εκατομμύριο, το κάθε, ένα δισεκατομμύριο σχεδόν 800 εκατομμύρια κάθε Χριστούγεννα, σε κοινωνικό μέρισμα. Και μα λέγανε ότι είναι ψίχουλα. Και ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και δίνει 200 και πανηγυρίζει 200 εκατομμύρια. Εμεί είχαμε θεσμοθετήσει την επιπλέον σύνταξη κάθε άνοιξη mm -hmm. και, και λέγανε τότε και μα κάνατε κριτική. Ότι είναι ψίχουλα αυτά και ήταν ένα, ένα δισεκατομμύριο. Να μα και πώ μαζεύτηκαν τα χρήματα αυτά. Γιατί να μην ήταν, ήταν ένα, ένα δισεκατομμύριο δισεκατομύριο... ναι. κάθε χρόνο. Και το παίρνει ο κ. αυτό το ένα δισεκατομμύριο, και δεν να το δώσει στου συνταξιούχου, mm -hmm. που το έχουν ανάγκη, το δίνει για την ιδιωτικοποίηση τη εγχωρική <σχερουκής> ασφάλιση. Λοιπόν, και κύριε... θα έχουμε μια μαύρη τρύπα, ενάμιση δι κάθε χρόνο για την επόμενη δεκαετία, από την ιδιωτικοποίηση τη ασφάλιση, και εσεί μου λέτε τώρα ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε για να επιδοτήσουμε του λογαριασμού. 5 δισεκα... πέντε, πέντε δισεκατομμύρια έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, Πέντε δίς σε απευθείας αναθέσεις ναι? και κλειστούς διαγωνισμούς. Πέντε δίς. Που είναι αυτά τα 5 δισεκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε. Ότι έδρε, δεν έχει να δώσει συγγνώμη, συγγνώμη, για να επιδοτήσει του λογαριασμού. Τρομακτικό το νούμερο των 5 δι σε απευθεία αναθέσει. Αλλά ήθελα να σα ρωτήσω, σε, σε αυτά τα 5 δι, μπορείτε να μα πείτε πού πήγαν τα χρήματα με ονοματεπώνυμο και διευθύνσει, όπω θυμάμαι ότι λέγατε ότι θα δοθούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσει. Και δεύτερο, μέσα σε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια υπολογίζεται και τα Ραφάλ. Όχι βέβαια. Υπολογίζετε τι αναθέσει για τι μάσκε. Οι αναθέσει για τι μάσκε είναι και μέσα, για τα εμβόλια. Αφήστε τα εμβόλια τα Ραφάλ καταρχά δεν είναι μέσα, αλλά μου κάνετε τώρα μια. μου δίνετε τη δυνατότητα να κουβεντιάσω. Να μάθουμε γι τι γι είναι τα πέντε δι. Ναι. ναι. αυτά που λέτε. Τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η στατιστική υπηρεσία. Είναι καταγεγραμμένα. Είναι τα... το πρωτοφανέ ρεκόρ που έχει ε, η κυβέρνηση αυτή καταρρύψει κάθε ρεκόρ από το παρελθόν σε απευθεία αναθέσει και σε διαγωνισμού του 18 μήνε τη πανδημία. Αξιοποιώντα την, ε, μη κανονικότητα ναι. της περίοδου της πανδημίας και την ε, υπολειτουργία εντό εισαγωγικών της Βουλής, παρακάπτοντας διαδικασίες ΑΣΕΠ, mm -hmm. προκειμένου να δίδονται χρήματα για έργα τα οποία άλλα ήταν χρήσιμα, αλλά κάτι την αποψή μα δεν ήταν, σε εταιρείε που φτιάχτηκαν δύο μέρες πριν. Mm -hmm. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτά δεν έχουν... και, και αναρωτιέμαι έτσι θα διαχειριστούν το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης. Με στα 30 δι που έρχονται, χωρί διαφάνεια, χωρί λογοδοσία, χωρί σχέδιο. Φαντάζομαι θα πείτε εσεί ποιε είναι αυτέ οι ε, εταιρείε ε, 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 και πού είναι το λάθο. Για να, να σπρώξουμε λίγο τη συζήτηση που ναι. παρακάτω, κάτω, έχει πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε και άλλα θέματα. Τι να κάνουμε, είναι τηλεοπτικό ο χρόνο. Λοιπόν, πάμε στα θέματα των εκλογών. Ζητάτε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα μετεπιτάσσεω εκλογέ. Mm -hmm. Επίση, έχουμε καταγράψει βεβαίω τη δήλωσή σα πρόσφατη, είναι το, το, το καλοκαιριού, αν δεν κάνω σοβαρό λάθο, που λέτε Εγώ δεν είμαι τυχοδιώκτη να ζητάω εκλογέ εν μέσω πανδημία. Με τόσους νεκρούς δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Τι άλλαξε και τώρα ζητήσατε εκλογέ. Ε, ενώ έχουμε περισσότερου νεκρού από ό,τι λέτε εσεί, έχουμε περισσότερα κρούσματα και για το λόγο αυτό να βάλετε και το συνεδριό σα. Θυμάστε πότε ζήτησα εκλογέ. Τον Ο Ο Ο Οκτώβριο? Όχι. Ζήτησα εκλογέ στην αφή ψήφιση αφή. του προπολογισμού. Τον πριν πριν προπολογισμό, Δεκέμβριο. Δεκέμβρι. Ακριβώ λίγε μέρε μετά mm -hmm. μία αποκάλυψη που για μένα ήταν σοκαριστική τη έρευνα Τσιόδρα Λίτρα. Ναι. Ναι. Η οποία ε, είχε, βγει, είχε βγει ο κ. Μητσοτάκη στη βουλή και είπε: Είναι το ίδιο να είσαι μέσα, το ίδιο να είσαι έξω από τη ΣΜΕΘ. Mm -hmm. Και βγήκαν οι άνθρωποι αυτοί και, και διέρευσαν ότι είχαν κάνει έρευνα από τον προηγούμενο Μάη, που όχι μόνο φυσικά αποδείκνυε ότι έχει 87% θνητότητα μεγαλύτερη αμέσω εκτό ΣΜΕΘ, αλλά ότι ε, είχαν ε, επισημάνει στον κ. Μητσοτάκη <coughs> ότι αν δεν ρίξει χρήματα προκειμένου να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, τότε θα έχουμε πάρα πολλού θανάτου, εκατόβι νεκρών, οι οποίοι θα είναι άδικοι θάνατοι. Και πράγματι, με βάση τα στοιχεία του, mm -hmm. λέγανε ότι περίπου το 65% των θανάτων είναι στα σπίτια του, είναι εκτό μεθ και οι άνθρωποι αυτοί. Ω επιτοπλίστων ή τουλάχιστον εμεί θα μπορούσαν να το Άρα Όταν, έκθεση, όταν, για όταν λόγους. λοιπόν μέχρι. Προσέξτε, εγώ δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Έτσι, ούτε εκλογέ Ούτε αντίρρηση έφερα, φέραμε, δεν θέλω να μιλάω στο πρωτονικό, ω κόμμα, ω ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ σκληρά μέτρα όπω αυτά του lockdown, τη κοινωνική αποστασιοποίηση, τη άρση δικαιωμάτων συνταγματικών, στον εμβολιασμό και ούτε ζητήσαμε εκλογέ. Κοινέ συσκέψει με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία ζητάγαμε και το αρνιότανε. Κοινό υπουργό υγεία ζητάγαμε. Αλλά όταν βλέπουμε ότι είμαστε η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη. Στη διαχείριση τη πανδημία και ότι η ανθρώπινη ζωή πια και έχουμε συνηθίσει την απώλεια και ότι κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, ε, για τον ίδιο λόγο που μέχρι τότε δεν ζητάγαμε, ε. αποφασίσαμε να ζητήσουμε για να προστατεύσουμε. Μες. Την Άρα για τον ίδιο λόγο ζητήσατε και να, δε δε ζητάτε. Ζη, και να προστατεύσουμε. Για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. και να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι είναι κομβική, ήταν κομβική μεταστροφή αυτή. Ήταν, ήταν το ίδιο διαχείριση τη πανδημία το πρώτο διάστημα όπου έβγαινε ο κ. Μητσοτάκη και έλεγε Χάρη σε μένα δεν έχουμε νεκρού και είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Και το ίδιο είναι αυτό που ζούμε το τελευταίο, το του τελευταίου χρόνου. Αλλά έχει κόσμι, αποτύχει ναι. η κυβέρνηση στην Πανεπιστήμια. Απολύτω έχει αποτύχει. Απολύτως. Μα τι λέτε. Τώρα. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι διαχειριστή τη συμφορά ο κ. Μητσοτάκη. Ε... Κανονικό. Είτε κυριολεκτικά, γιατί είναι συμφορέ αυτέ που ζούμε. <χει> είτε και μεταφορικά. Διότι με συγχωρείτε τώρα. Ήρθε ως ο καλύτερο διαχειριστή, ο τεχνοκράτη που έχει γνώσει κτλ. Και, τα λοιπά, και απέδειξε ότι, αυτά, ότι έχει Πολύ μεγάλη αδυναμία να διαχειριστεί κρίση. Πολύ μεγάλη αδυναμία. Το υποτελικό κράτος σύγνω. έχει γίνει ανέκδοτο. Στην πανδημία αυτή είμαστε σα... χειρότεροι. Και μέσα σε αυτή τη συμφορά συζητάτε εκλογέ. Εμείς θέλουμε να μπει φρένο. Να μπει φρένο σε αυτή τη συμφορά. Και στη μεγάλη που έρχεται την οικονομική συμφορά. Και άρα λοιπόν η δημοκρατία δεν έχει αδίεξοδα. Ναι, <düster Giovani> ε ή πριν εγώ, 6 έξι μήνε λέγατε βάση, ότι ετός... δεν είμαι τυχοδιώτη. Εγώ σα εξήγησα την αιτία ή... τη Ει... μεταστροφή. από δύο να Εγώ, ε... εγώ σα εξήγησα την αιτία τη μεταστροφή στο ζήτημα των εκλογών. αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εγείρουν το ζήτημα της πανδημίας καλό είναι να μην θυμούνται την πανδημία μονάχα όταν τους συμφέρει διότι και πολιτική ασκή η κυβέρνηση με ιδιαίτερο ιδεολογικό πρόσημο σε όλα τα ζητήματα εν μέσω πανδημίας και επειδή αυτή η συζήτηση διεξάγεται όχι μόνο ανάμεσα στου δύο, αλλά και άλλα κόμματα να γύρουν το ζήτημα τη πανδημία για να μιλήσουν ναι. εκλογέ, να πω ότι ναι. σε όλη την Ευρώπη έχουν διεξαχθεί εκλογέ μέσω πανδημία. Να πω ότι πριν από δύο μήνε, ε, στο κοινάλι, διεξήχθησαν εκλογέ με συμμετοχή μαζική ε, πολιτών Μάλιστα. εν μέσω πανδημία. Άρα, θέλω να πω ότι δεν μπορεί αυτό να είναι μια πρόφαση. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα σήμερα βρίσκεται σε ένα. Οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Εγώ ε, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα έντονο αντιπολιτικό κλίμα συνολικά όταν. Ε, ε, να αποστραφούν ε, ε, οι άνθρωποι ε, την πολιτική, λέτε. Και mm -hmm. να αποστραφούν την πολιτική, yeah. αλλά να υπάρξει ενδεχομένω ε, και η yeah. ε, στροφή σε μορφώματα. όπω ζήσαμε την περίοδο τη κρίση με τη χρυσή αυγή τη άκρα δεξιά. Εμεί λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει η οργή την οποία τη βλέπετε. Να εκφραστεί, Είτε, λέτε, τώρα, να στις εκφραστεί πολιτικά. να εκφραστεί στις πολιτικά. Στις ε. κάτι. Ο, ο, ο νόμος θα, ο, οι εκλογέ θα γίνουν με τον νόμο που έχετε εσεί, την απλή αναλογική. Ναι. Σωστό. Ε, και αυτό το, δεν ο, αλλάζει. Ναι. Ο κύριο Μητσοτάκη λέει ότι θα πάει σε δεύτερε εκλογέ. Γιατί φαντάζομαι ότι ποιο να πάρει 50% πόσο χρειάζεται, τέλο πάντων, 48% την ε, με την απλή αναλογική. Πώς Πώ θα κυβερνηθεί η χώρα, εσεί δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σα, θα, θα ζητήσετε από κάποιον συνεργασία και από ποιον. Κοιτάξτε, μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, πολύ πιο σημαντικές και ισχυρέ από ότι η Ελλάδα, χωρίς να υποτιμώ το ρόλο και τη σημασία της χώρας, ε, κυβερνιόνται επί δεκαετίε με συστήματα πλήρης αναλογικής. Μάλιστα. Με κυβερνήσεις συνεργασία και με προγραμματικές συνεργασίες πάνω στο τραπέζι. Ναι. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, σε αυτό το πλαίσιο mm -hmm. μπορεί, να, μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα αυτό, ιδίως στις μέρες μας, όπου η βασική διαχωριστική γραμμή, αν θέλετε, είναι ανάμεσα, έτσι τη βλέπουμε εμείς, σε μια πολιτική η οποία προτάσει την, τις αγορές και την αυτορύθμισή τους και σε μια πολιτική που λέει όχι, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό, ανθρώπινο, κοινωνικό κράτος. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι η βασική διαχωριστική γραμμή. Με ποιον, με ποιον. Και αυτή η διαχωριστική γραμμή εκφράζεται παραδοσιακά στις, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο ανάμεσα στην ε, στη, 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 στη δεξιά και στι δυνάμεις προοδευτικέ. Mm -hmm. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται ως προοδευτικές δυνάμεις και βρίσκοντας ευρύτερο, στην ευρύτερη, κατεύθυνση της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους να υπάρξει στήριξη της κοινωνίας, μπορούμε να βρούμε ένα μήνυμο πλαίσιο Μάλιστα. και να διαμορφώσουμε μια Άρα. πολιτική που θα α, δώσει ανάσα και προοπτική σε όσους σήμερα Αυτό σημαντικά. είναι πρόσκληση στον Ανδρουλάκη, αν καταλαβαίνουμε καλά. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, ο, ο, ο κάθε, η κάθε ηγεσία όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι είτε θέλουμε το, όχι απλή αναλογική, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα πώ θα κυβερνηθεί η χώρα αύριο. Η λογική των ίσων αποστάσεων έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα όσο δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όταν όμω φτάσει η ώρα τη κρίση και έρθει η ώρα τη κάλπη, δεν μπορεί να κρατάσει τι αποστάσει. ίδιο είναι και η κυβέρνηση είναι το μοναδικό κύριε θέμα. Πρόεδρε. Ρε, Ήρθε, το έναι έναι το που η αλήθεια είναι ότι με το Μητσοτάκι, κύριε Πρέσβη. Η κυβέρνηση υπερβάλλει όμω. Και θα σα πω γιατί υπερβάλλει. Η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα από μία πίεση που ασκεί. Προ το κοινάλ του την ώρα να το εξαναγκάσει mm. να στραφεί εναντίον τη αντιπολίτευση. Mm -hmm. Αλλά ξέρετε, για ένα κόμμα τη αντιπολίτευση, το κοινάλ κόμμα τη αντιπολίτευση. Δεν κυβερνά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ το να κρατάει τι αποστάσει απέναντι στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Mm -hmm. Αυτό βοηθάει εξαντικειμένου την κυβέρνηση. Σα ανησυχεί η άνοδο του κοινάλ, κύριε Πρόεδρε, Όχι καθόλου. Mm -hmm. Καθόλου. Να σα ρωτήσω κάτι, Πάμε. θέλετε Πάμε. να συνεργαστείτε. Εγώ το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Για μα το μέτωπο μα είναι ο κ. Τσουτάκη και η πολιτική του. Μάλιστα. Ε, εμείς εμεί δεν έχουμε άλλο αντίπαλο. Ε, έχουμε διαφορέ σημαντικέ με όλα τα κόμματα και τη αριστερά και τη κεντροαριστερά και με το ΚΚΕ και με το ΜΕΡΑ και με το ΚΙΝΑΛ. Έχουμε διαφορέ σημαντικέ. Αλλά δεν θεωρούμε αντίπαλου μα. Αντίπαλό μα είναι ο κ. Ψωτάκης. Πάμε και να θέλω αλλάξουμε να σας θέμα. Πω ότι ούτε του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε ω αντιπάλου μα. Εμεί mm -hmm. θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά σε όλο τον ελληνικό λαό για την αλλακτική προοπτική που μπορεί να έχει ο τόπο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κύριε Πρόεδρε. Σα διαβάζω επιλέξη πριν από πέντε μέρε. Διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και Σαριανή. Και διαβάζω τι δηλώσει του κυρίου Παύλου Πολάκη. Του αγαπημένου σα. Επειδή την άλλη και φορά. Σας... Την και σας την <laughs> Επειδή την άλλη φορά πρέπει να είναι αλλιώ, πρέπει να αλλάξουμε σκοπό και από σιγανά και σιρτό να είναι μαλευιζιώτε ή πεντοζάλε. Τι σημαίνει πεντοζάλη στη δικαιοσύνη, Πρώτον, δημιουργία δεύτερη σχολή δικαστών, γιατί πρέπει να ανανεωθεί το σώμα. Και θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και ένα πρόγραμμα θελούσες εξόδου μια τα 58 έω ε, 60 ετών. Κρατικοποίηση μια τράπεζα, για να μην μπούμε όλε τι δηλώσει με τα μόρια, παιδί μου. Με τη ΔΕΗ συμφωνήσατε από ό,τι κατάλαβα Έτσι. εγώ στην αρχή τη κουβέντα μα, με αυτό που λέει ο κ. Σουπέλα. Και Πολάκης. το δεύτερο που θέλω να αναφέρω και να απαντήσω είναι η δηλώση τη κυρία Ότι πρέπει. Ε, κάναμε λάθο που γραμματεί και διευθυντές είχαν τα προσόντα. Αντί για πρασινοφρουρούς Φρούς, θα έχουμε σιριζοφρουρούς. Λοιπόν και στα δύο κύριε Πρόεδρε. <laughs> Είναι προγραμματική σα θέση αυτό. Και, και αν συμφωνείτε, Όχι, δηλαδή ναι. αν σας εκφράζει, αν εκφράζει τον Αλέξη Τσίπρα και το ύφος ναι. και η δηλώσει του Παύλου Πολάκη. Τα <laughs> 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 βάλατε όλα μαζί να προσπαθήσω να απαντήσω. Ναι. <laughs> ε, Κοιτάξτε, σε ένα κόμμα που βρίσκεται σε προσωπική διαδικασία και σε ένα κόμμα ανοιχτό και πολυφλεκτικό, ακούγονται όλε οι απόψει. Εγώ δεν θέλω να ξεφύγω το ερωτήματο. Θέλω να απαντήσω επί τη ουσία. Γιατί δεν ακούγονται προ αυτά. θέλω να απαντήσω Επί της Α, Όχι, θέλ, θέλ, θέλ απαντήσω ε, υπάρχει μια άποψη σε αρκετού συντρόφου μου ότι για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα διεφθαρμένο κομματικό κράτο που κάνει υποποιίε είτε το 2007 είτε το 2022, mm -hmm. πρέπει να στήσει και εσύ αντίστοιχου μηχανισμού. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την αντίληψη. Θεωρώ ότι αυτό είναι το γήπεδο τη δεξιά. Θεωρώ ότι αυτό είναι το γήπεδο του αντιπάλου. Θεωρώ ότι ποτέ εμεί δεν θα καταφέρουμε να γίνουμε καλύτεροι, χειρότεροι μάλλον, σε ανταγωνισμό άρα... στο ποιο θα έχει πιο κομματικό κράτο. Άρα, και είναι διαφθαρμένο το κράτο. Και, και άρα, εγώ θεωρώ ότι η αριστερά και οι προοδευτικέ δυνάμει και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να έχουν μια προοπτική να αλλάξουν πραγματικά τον τόπο. Αν πάνε στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Μεταρρυθμίσεις για αξιοπιστία, διαφάνεια, αξιοκρατία. Άρα, πρόσια, αφού διαφωνείτε, κύριε ξέρετε, Πρόεδρε, για παραμένει που έχουν προοδευτικέ κυβερνήσει. θα απαντήσω. Προοδευτικέ κυβερνήσει έφτιαξαν τον ΑΣΕΠ, που ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση, τη Διάβγεια. Έτσι. Προοδευτικέ κυβερνήσει. Μέσα από τι μεταρρυθμίσει που θα διαρριγνύουν τον ομφάλιο λόρο, τον δεσμό του κράτου <και> με το κόμμα, θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά. Και εδώ να σα εκφράσω και ένα παραπονάκι. Ναι. Είχατε δημιουργήσει τεράστια φασαρία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 2.000 μετακλητού, 2.500. Mm. Τώρα mm. έχει φτάσει στου 300 η κυβέρνηση με 70% αυξήσει μισθών. Σε κάποιου από αυτού και, αυτούς, και δεν λέτε κουβέντα. Ε, ε, κουβέντα. Το κρατάμε το παράδειγμα. Έχουμε κρατάμε το κρατάμε το Παίρνουν μισθού στον ΕΦΚΑ στη 8.000 ευρώ και λέμε ότι δεν έχουμε Το κρατάμε το παράπονο. Αλλά να πάμε λίγο Τώρα, πάμε ουσία. στην απάντηση. Και yeah. Το όνομα yeah. Πολλάκη δεν τα ακούτε από εμά. Τα ακούτε κάθε φορά στη Βουλή, το γράφουν οι εφημερίδε. Το λένε σύντροφοί σα, ο κύριος Σκούλογλου, είπε ότι με αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης θα βγούμε από τις Ευρωπαϊκές Μα είπατε κι εσεί ο ίδιο, Που είναι ευρωβουλευτή, ευρωβουλευτή σα. Λοιπόν, Γιατί παραμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Να το ξεκόψω αυτό, να το ξεκαθαρίσω μάλλον αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα. Το οποίο είναι βαθιά δημοκρατικό και θα ακούγονται όλε οι απόψει. Και αυτέ που λένε ότι πρέπει να πάμε έτσι, και αυτέ που λένε ότι πρέπει να πάμε αλλιώ. Και αυτέ που λένε ότι δεν χωράσει εσύ μαζί μα, και αυτέ που λένε. Δεν κατα... Θα είναι όλε οι απόψει και αυτό είναι το κόστο τη δημοκρατία. Δεν ναι, είμαστε ούτε... Είναι δημοκρατική αυτοί που Η, ξέρετε, και Η νέα δημοκρατία είναι χειροκροτητέ, και μόλι πέσει ο αρχηγό, γίνονται οι χειροκροτητέ αντίπαλοι. Δεν είμαστε τέτοιο κόμμα. Ανοιχτά μιλάμε. Ναι. Μιλάμε ανοιχτά. Ναι, μιλάμε ε, δηλαδή για τη δικαιοσύνη. Ούτε, ούτε κόμμα με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, όπω mm -hmm. είναι το ΚΚΕ, που πνίγει τι διαφωνίε στο εσωτερικό. Θα ακούγονται όλε οι απόψει. Το κ. Κουρουπλή το διαγράφει. Θα ακούγονται όλε οι απόψει. Mm -hmm. Ο κ. Κουρουπλή διαγράφει διότι ε, από το βήμα τη Βουλή. Ε, Μίλησε, έδο... Μίλησε για δολοφονίε. Μίλησε yeah. για δολοφονίε. Απευθύνθηκε στου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι είναι δολοφονίε. Αυτό που λέει ο κ. Ο... για τη δικαιοσύνη <laughs> Δεν δημοκρατικό. Και, και του ζητήθηκε, ζητήθηκε να υπάρξει μια. Να πει ότι οι αδελφέ όλοι κάνουμε λάθη. Στην ένταση βγαίνουμε στη Βουλή. που να μια κουβέντα και το αρνήθηκε και αυτό διαγράφει ο ότι Πόλτα. Υπάρχουν κανόνε. Ναι. Ναι. Δεν διαγράφει ποτέ όμω το ΣΥΡΑ για την άποψή σου. Αν έχει άλλη άποψη, άρα, άλλη Άρα, ναι, άρα mm. τι σας πάζεστε τι δηλώσει του κ. Πολάκη. Μα σα εξήγησα την άποψή μου, νομίζω πολύ καθαρά. Είπατε ότι είστε αντίθετο. Αλλά νομίζω ότι υπεξήγησα την άποψή μου πολύ καθαρά. Αλλά να σα πω κάτι τώρα. Γιατί παραμένει <στοίλιο> ο κ. Πολάκη. Σα <στοίλιο> στο <σύνδρο> <κ>. <στοίλιο> μια... <σ'> άρεσε η συμπεριφορά του <στοίλιο> για παράδειγμα στη Βουλή. <στοίλιο> ακούστε με, όμω τώρα, τώρα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει, ένα, υπάρχει μια υπερβολή α, η οποία δεν μα τιμά ω πολιτικό σύστημα να ασχολούμαστε διαρκώ με έναν άνθρωπο, να το στοχοποιούμε. Δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. <στοίλιο> ε, το στοχοποιεί. Κανεί δεν στοχοποιεί. Όχι εσεί, αλλά λίγο τώρα. γιατί κυρίω η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό. Ο πολιτικό μα αντίπαλο. Ε, διότι, διότι έμαθα, έμαθα ότι ρώτησε ο κ. Μισοντάξη, μου το είπατε πριν, στην έντεξη που είχε στον κ. Αυτιά. Στον αέρα. Να, να, με ρωτήσετε για τον Πολάκη. Ανασπάζεστε, Εγώ, λοιπόν, αν ασπάζεστε, αν είστε προκαλώ, το ίδιο με τον κ. Πολάκη. καλό τον κύριο Μητσότακη. αντί ε? να βάζει δημοσιογράφου του και να με ρωτάνε σε ε, άλλη συνέντευξη. Όχι αυτό. Όχι εμά. Το είπε στον Γιώργο Αυτιά. Αν έχετε την ευκαιρία, ρωτήστε το. Αυτό είπα εμεί. Σα... Τα... Λέω, η... είπε στον κύριο Αυτιά όμως. να με ρωτήσει και τον προκαλώ. Ναι. Αντί λοιπόν να, με ρωτάει, να παίζουμε πινκ-πονκ και να κάνουμε παράλληλη ναι. μέσω. Να κάνετε uh, την πέμπτη. Να έρθει εδώ. Εδώ, να έρθει να κουβεντιάσει. Α, εδώ σε εμά. Σε εσά, στο σταθμό σα. Δεν ξέρω, θα είστε εσεί, θα είναι ο κύριο Αυτιά που τον αγαπάει. Και ε, αφού πολύ, εδώ το είπατε. Και Καλά, συγγνώμη, έχετε παράπονο το από τον Αυτιά τώρα. Ναι. Θα είναι ο κύριο τον. Με τον Γιώργο έχετε κάνει δέκα συνεδέσει. Κύριε ε, λοιπόν, μονα, νονα, νονα, Πρόεδρε, νονα, να, να, να μην αποφύγουμε δύο πράγματα, είναι γιατί αγαπημένος. θέλω να απαντηθούν. Το ένα είναι, επομένω, ο Παύλο Πολάκη χαίρεται τη εμπιστοσύνη σα. Έχουμε τέσσερα λεπτά, το λέω ακόμα για τη διαχείριση χέρι του θέματο. Χαίρεται της εμπιστοσύνη σα και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Έχει με αυτέ τι απόψει. Παρά το γεγονό ότι διαφωνείτε. Ο Παύλο Πολάκη και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τη διαδρομή του, έχουν την ευθυκρισία του, έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τι απόψει του. Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λένε όλα τα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμω έχει εκλογικέ διαδικασίε, εκφράζει την άποψή του συλλογικά και συγκροτημένα. Ναι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπω έλεγε ο πρόεδρο Μάο. Δεν κόβουμε κανένα λουλούδι. ο <συρίζο> πρόεδρο Μάο έχει. Το πρόεδρο Μάο έχει. ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, Αλλά να σα πω κάτι. Είναι δυνατόν με όλα συμβαίνουν αυτή την ώρα το κρίσιμο, το, 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 το αντικείμενο τη συζήτηση να είναι σιριζοφρουρή, παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ε, είναι όταν, στις έχουμε, γνώμη, κύριε όταν, 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 εδώ βρισκόμαστε. Θα θα, αλλά, ό, κύριε ε, Πρόεδρε, 25, λεπτά αλλά... μιλήσαμε, 25 λεπτά μιλήσαμε για την ακρίβεια. Εποπία, την εποπία, του κομματικού κράτου, ναι. όταν ακόμα ναι. και ο ΑΣΕΠ παρακάμπτεται. όταν έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία στη συγκρότηση του ΑΣΕΠ δεν συμμετέχει η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν έχουμε λίστα πέτσα με τόσα εκατομμύρια σε μέσα μαζική ενημέρωση, όταν τα έχουμε όλα αυτά εγώ είμαι ανοιχτό στην κριτική και θεωρώ ότι η κριτική είναι η πεμπτουσία τη δημοκρατία και θα απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει, αλλά θα μείνω και θα κλείσω με αυτό. Δεν θα παίξουμε στο ίδιο γήπεδο τον αντίπαλο, γιατί εκεί θα χάσουμε. Εμεί θα παίξουμε στο γήπεδο τη αξιοκρατία, στο γήπεδο τη mm -hmm. άρση των δεσμών του κράτου με το κόμμα, στο γήπεδο των μεταρρυθμίσεων ah. των δημοκρατικών <coughs> τη διαφάνεια. Και α έχουμε κόστο από αυτό. Μπορώ να σα ρωτήσω κάτι. Γιατί περιμέναμε τη ο, λέξη μεταρρυθμίσει. Δηλαδή, ο λοιπόν. Γιάννη έκανε, η αλήθεια είναι, ε, ένα μεγάλο αγώνα το Σαββατοκυριακό και κάθεσε και εμά yeah. όλα, όλα τα όχι σα. Γιατί yeah. ε, αυτό Κύριε χρειάζεται, πρόεδρε, χρειάζεται μια, δύο, μια διαδικασία. Τρεις. 4, Έχουμε 5, τυπώσει μισό δέντρο με τα όχημα. Και Μια η αλήθεια είναι ότι σε νομοσχέρι. κάποια πράγματα. Δεν τη δυνατότητα να έχω χρόνο να εξηγήσω όμω γιατί. Ναι, να μα εξηγήσετε όχι. γιατί είπατε τώρα... όχι στο νομοσχέδιο να... για τα δέσποτα. Να σα πω α πούμε δυνατόν. για το ασφαλιστικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πείτε όχι. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Είστε η αξιωματική και λέτε δεν συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Χατζηδάκη. Mm -hmm. ναι. Λέω όχι. Για άλλα ορισμένα θέματα. Έχουμε απορίε η αλήθεια. Θα σα πω λοιπόν. Είστε αντιπολίτευση και το ερώτημα είναι είστε αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Όχι βέβαια. Είμα Όχι, στατι... Είμα... Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε αντιπολίτευση που να έχει καταθέσει τόσο συγκροτημένε προγραμματικέ θέσει δύο χρόνια τώρα. Μέχρι και προγραμματικό συνέδριο, κάναμε. Για, την... για τον κλιματικό νόμο, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση τη πανδημία, για, την... για το Ταμείο Ανάκαμψη και το Αναλλακτικό Σχέδιο, για, την... για το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, υπάρχει όμω και μία προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά τη της... Της κυβέρνηση. Να δημιουργείται ή, ή, ή κάποια πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε ψηφίσει να έρχονται με ένα άρθρο με διατάξει, οι οποίε είναι διατάξει που δεν θα μπορούσαμε τίποτα να ψηφίσουμε για να μα εξαναγκάσουν να βγει το τι λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια. Θα μου επιτρέψετε να πω για παράδειγμα ένα. Το θέμα α πούμε του νοσοκομείου. Στη Θεσσαλονίκη, το Είπατε όχι. Ή το θέμα, να πω για αυτά τα δύο, ή το θέμα με το μάτι. Τι, Τι κατά... μα για το νοσοκομείο, γιατί είπατε όχι. Το νοσοκομείο καταρχά δεν θα υπήρχε αν ο αγαπημένο σα, να πούμε και τα αθλητικά τώρα, ο Παύλο Σοπολάκης δεν είχε καταθέσει και το επιβεβαιώνει και ο κύριος, κύριος Δρακόπουλο αυτό. Mm -hmm. Είχαν μια αγαστή συνεργασία. Η θέληση του Ιδρύματο ήταν να ανακαινήσει τον Ευαγγελισμό mm -hmm. και ο Παύλο Σοπολάκης ήταν αυτό mm -hmm. που είπε: στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκροτημένη πρόταση για νοσοκομείο mm -hmm. παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη, για νοσοκομείο στην Κομωτινή που δεν mm -hmm. είχε νοσοκομείο, μια πόλη που είναι ναι. κοντά στα σύνορα έγινε αυτό εμείς όμως θέλουμε νοσοκομείο τα νοσοκομεία μας να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου mm -hmm. ναι. και νομίζω ότι σε αυτό δεν είχε και αντίρρηση όσο σχεδιάζαμε και, και συζητάγαμε μαζί του. όχι ότι η Βόρεια, ούτε, Βόρεια ούτε Ελλάδα θα νιάκος. αποκτήσει ένα αγκολογικό νοσοκομείο λοιπόν, για παιδιά μα, ακούστε με λίγο Προφανώ. με εμεί το σχεδιάσαμε και έρχεται λοιπόν, στην κυβέρνηση. έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο στην κυβέρνηση και μιλάει για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και τι είναι αυτό, είναι η αντίληψη που έχει η νέα δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης μάλλον, mm -hmm. για τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, μέσω πανδημίας. Συ, συ, συγχωνευσει δημόσιου δημόσιο-ιδιωτικού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα. Και ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων όπω όπως τη Σαντορίνη. Σα παρακαλώ, που το, το αγκαινιάσαμε εμεί. Ε, εδώ δεν... υπάρχει ναι. σοβαρή πολιτική-ιδεολογική αντιπαράθεση. Α, εδώ, δεν δώρα ευτελίζουμε να, ας, την αντιπαράθεση. Ναι. Δεν, θέλουμε τη, δεν θέλουμε τη δωρεά. Δεν θέλουμε νοσοκομεία να λειτουργούν ω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά νομικά πρόσωπα δημόσιο δικαίου, γιατί αυτή είναι Μάλιστα. η αντίληψή μα για το εσύ. Και λέω και για το μάτι, εγώ ήμουν αυτό που συνενοήθηκα με τον πρόεδρο τη Κύπρου τον για τη δωρεά αυτή. Και τι συνεννοήθηκα, να πιάσουν τόπο τα χρήματα τη Κυπριακή Δημοκρατία ναι. για να φτιαχτεί ένα νοσοκομείο που δεν έχει περιοχή, όλη η περιοχή τη Ανατολική Αττικής νοσοκομείο. Άιστε. Και αντί για να κάνουν νοσοκομείο, έρχονται και κάνουν ένα ψυχτήριο που θα λειτουργεί μετά τι 8 το βράδυ. Κλαμπ. Λοιπόν, αυτό να ψηφίσουμε. Έχουμε... Σα παρακαλούμε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάντω που μου δώσατε τη δυνατότητα να τα απαντήσω αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να τα και άλλα τόσο θα μπορούσαμε Ακούστε να λίγο. Επειδή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση, θέλουμε πέντε εκπομπέ για να κουβεντιάσουμε έχει, όλα τροί. αυτά που έχουν γίνει. Πάμε και να... καταλαβαίνω ότι στο τέλο τη εκπομπή. Πιθανότητα κανεί δεν θα είναι ευχαριστημένο, αλλά δεν μα απασχολεί. Αλλάζουμε λοιπόν, θέμα. Πάμε στο κομματικό για να κλείσουμε με αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με το κόμμα σα. Θέλετε να κάνει ένα προεδρικό κόμμα, Όχι βέβαια. Θέλω να ο όραμά μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πρωτοπορία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι το μόνο κόμμα της, το χώρο της αριστεράς που κυβέρνησε. Και είναι και το μόνο κόμμα από το συνολικότερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που έχει τόσο υψηλά ποσοστά. Ναι. Εμείς και το Πορτογαλικό του κ. Κώστα. Άρα το όραμά μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και το πιο δημοκρατικό κόμμα τη ευρύτερη αριστερά στην Ευρώπη. Ε, με την πρότασή σα υπήρξαν διαφωνίε όπω του κ. Σκουρλέτη που λέει ότι είναι κατεπίφαση επίφαση ας... δημοκρατική, άποπροσανατολίζει και μάλιστα σα ρωτά γιατί έχετε καταργήσει τη λειτουργία ερετών οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει. Λοιπόν, προεδρικό ε, κόμμα. Προεδρικό κόμμα σημαίνει αυτό το οποίο α, βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια από τα μεγαλύτερα κόμματα. Να μην α, να είναι ενό ανδρό αρχή, να ψηφίζεται μονάχα ο πρόεδρος και να δίνει λογαριασμό μόνο κάθε τέσσερα χρόνια. Εγώ δεν προτείνω αυτό. Εγώ αντιθέτω προτείνω η συλλογική ηγεσία του κόμματο να εκλέγεται από τα μέλη. Είναι μια μεταρρύθμιση ε, καινοτόμα που βάζει με, άλλον, με πιο ουσιαστικό τρόπο τον πολίτη στην πολιτική και ιδίω τα μέλη. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο να κάθεσαι στο καφενείο να ψηφίζει ένα άλλο κόμμα και να mm. να ψηφίσω τώρα ποιο θα βγει. Μήπω το κάνετε στο, γιατί το έκανε ο κύριο Ανδρουλάκης και ο κύριο Μητσοτάκη. Okay, δηλαδή, αν ψηφιστεί, είπαν, είπαν ότι ζηλέψατε. είπαν ότι ζηλέπετε. Δεν κάναν <laughs> το ίδιο. Προσέξτε, έχει διαφορά αυτό. Είναι, αυτό σα εξηγούσα. Ότι είναι άλλο να έχει μια ανοιχτή διαδικασία και να μην ψηφίζουν τα μέλη σου, αλλά οι λεγόμενοι φίλοι, Όποιο θέλει είναι φίλο. Ναι. Εσύ ψηφίζει σε ένα άλλο κόμμα και πα και ψηφίζει. αρχηγό του πειράζω. Δεν του θέλετε. Δεν είναι αυτούς. δημοκρατία αυτό. Δεν του θέλετε. Όχι, του θέλουμε στην κάλπη μα, ναι. αλλά δεν είναι δημοκρατία να ψηφίζει. Αλλά αποφασίζει. και μέλη. Προσέξτε. Θέλετε δεν θέλετε μόνο δημοκρατία μέλη. να ψηφίζει <χω> ο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρο του Κοινάλ και ο ψηφοφόρο του Κινάλ πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι. Έγινε. Σας... Έτσι γίνεται. Και να σα υπενθυμίσω. Δηλαδή, πήγαν οι Νοδημοκράτε και ψήφισαν κάποιον, λέτε. Να σα υπενθυμίσω. Είναι προφανέ. Αυτό και όταν είναι ανοιχτό δεν μπορεί να το εμποδίσει. Αλλά να σα υπενθυμίσω ότι ακόμα και ο κ. Μητσοτάκη μετά την εκλογή του άλλαξε το καταστατικό στο κόμμα του και ε, ε, εφάρμοσε, θα εφαρμόζει από εδώ και στο εξή αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμεί. Δηλαδή, τα μέλη να ψηφίζουν. Mm -hmm. Όχι όποιο βλέπει φω να μπαίνει και να ψηφίζει. Και νομίζω είναι σωστό αυτό. Αλλά η μεγαλύτερη καινοτομία από όλε που κάνουμε mm -hmm. είναι η δυνατότητα να, η συλλογική ηγεσία να εκλέγεται από τα μέλη, όχι μόνο ο πρόεδρο, και η ψηφιακή λειτουργία του κόμματο. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Μπορεί πολύ εύκολα πια με τι νέε τεχνολογίε να για το λόγο στα <coughs> μέλη του κόμματο στι κρίσιμε αποφάσει, όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Κλείνοντα, κύριε Πρόεδρε. Συνδεσμευόμαστε ότι mm. στο κρίσιμο ερώτημα για το αν θα μπούμε σε κάποια κυβέρνηση, δεν θα αποφασίσει ο Πρόεδρο η Κεντρική Επιτροπή, Λώς αλλά η βάση, τα μέλη του κόμματο τη Αν θα μπείτε σε κυβέρνηση. Θα γίνει ψηφοφορία. Βεβαίω. Δηλαδή, Όπω γίνεται α, σε όλη την Ευρώπη, Ε, εάν στι επόμενε εκλογέ τεθεί το θέμα συνεργασία, θα αποφασίσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό σα λέω. Κλείνοντα, τελευταίο ερώτημα, είμαστε πάνω από 50 λεπτά. 51 για την ακριβή. Εάν τι επόμενε εκλογέ χάσετε, θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ, Δεν θα τις χάσουμε τι επόμενε εκλογέ. Αλλά είναι, είναι στάνταρα απάντηση. Αυτό, <σχελίσαι> αυτό ναι, αλλά... είναι στάνταρα <σχελίσαι> <στήχνω>, απάντηση, κύριε <σχελίσαι> Πρόεδρε. Δεν θα τι χάσουμε τι επόμενε εκλογέ. Αλλά θέλω να σα πω ότι του πρωθυπουργού επιλέγει ο λαό και του ηγέτε και την παραμονή του επίση την επιλέγει ο λαό. Πριν από τι εκλογέ και μετά τι εκλογέ, μεσολαβεί μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Οι εκλογέ. Άρα θα αποφασίσουν και πάλι αν <laughs> θα πάλι... Ή όχι, Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έτσι, έτσι, σας για, πούμε... για, τη χρονομέτρηση του πράγματος, να σας πούμε ο ότι είστε... ο Μητσοτάκης ήταν στον αυτιά 46 λεπτά, εσείς 52. 52. Να ε, ε, είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καλή σας πάλι. ευχαριστούμε έτσι, πάρα καλή. πολύ. λοιπόν, και χρόνια πολλά, να πάρετε δώρο. Ε. Βεβαίως, βεβαίως, λοιπόν, διαφημίσεις, παιδιά, ερχόμαστε.